Σε φάση υλοποίηση εισέρχεται πλέον η κατασκευή του νέου κυκλικού κόμβου επί τη Εθνική Οδού Λάρισα Κοζάνης στο ύψο του Τυρνάβου. Ο Περιφερειάρχη Θεσσαλία, Κώστας Αγοραστό, υπέγραψε το πρωί τη σχετική σύμβαση του έργου που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια. Ένα έργο χρήσιμο, ένα έργο ανθρώπινο, ένα έργο στο οποίο διεισδύουν οι επιθυμίε όλων των ανθρώπων της περιοχής του Τυρνάβου, του Δήμου του Τυρνάβου, αλλά και της ευρύτερη περιοχής. Πάνω στην Εθνική Οδό Λάρισας, Τυρνάβου, Ελασσόνος, Κοζάνης, κάνουμε ένα κυκλικό κόμβο. Μετά τη γέφυρα πηγαίνοντας προς Ελασσόνα, ένα κυκλικό κόμβο ο οποίος πρόκειται να σώσει ζωές, αλλά να διευθυντήσει και την κυκλοφορία στην περιοχή, η οποία είναι μεγάλη και επικίνδυνη. Είναι ένα έργο προπολογισμού 2.816.000 ευρώ, ένα έργο που εκτός των κυκλικό κόμβων κάνει διαρρύθμιση και των παρόδιων δρόμων για να έχουν καλή κυκλοφορία, αλλά και της κεντρικής αρτηρίας και δίνει μια προοπτική για την περιμετρική, τη βόρεια περιμετρική τον, του Τυρνάβου. Η σχετική μελέτη του έργου έγινε από τη Δημοτική Αρχή Τυρνάβου για την έγκρισή τη Οστή τόσο από το Υπουργείο χρειάστηκε να περάσουν δύο ολόκληρα χρόνια και ο Κώστας Αγοραστό δεν άφησε το γεγονό ασχολίαστο, αφού εξαιτία τη γραφειοκρατία πολλά είναι τα έργα και στην περιφέρεια που μπλοκάρουν. Βέβαια, θέλω να πω και να ευχαριστήσω το Δήμο Τυρνάβου και την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για τη συνεργασία, γιατί έχουν κάνει τη μελέτη του κυκλικού κόμβου και να ευχαριστήσω και το Υπουργείο, το οποίο έκανε δύο χρόνια να δώσει ε, την ε, 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 με, έγκριση τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την οποία στο τέλος δεν την έδωσε και τη δώσαμε εμείς. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε τι, με τι παλεύουμε, με τι αντικσότητες έχουμε και συγκρόμωστε καθημερινά, τι παζλ έχουμε να λύσουμε, γιατί, γιατί δεν γίνεται το αυτονόητο να αναλάβει ο καθένα τις ευθύνες του. Και τελικά όλοι δείχνουν εμά στην περιφέρεια για να αναλάβει τι ευθύνε και τι αναλαμβάνουμε. Αλλά υπάρχουν όρια. Υπάρχουν όρια Αντοχέ και ανοχέ και των υπηρεσιών μα και των στελεχών μα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, διότι δημιουργείται ένα κόστο ανισότητα στο θέμα των ευθυνών και του τομέα τη εργασία.